η Ρωσία ξεκίνησε να οπλίζει τα ντρόν της με θερμοβαρικές κεφαλές, κάνοντάς τα 10 φορές καταστροφικότερα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μια φωτογραφία που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 3 Δεκεμβρίου συνοδεύονταν από ένα μήνυμα το οποίο πρότεινε πως Ουκρανοί πληροφοριοδότες πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει μια θερμοβαρική κεφαλή 40 κιλών για τα ντρόν καμικάζι της τύπου Τζέραν 2 και Σάχετ 136. Η κεφαλή είναι ανάλογη με αυτές που εκτοξεύει ο καταστροφικός πολλαπλός εκτοξευτής TOS-1A. Αν και είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν αυτές οι αναφορές, να αναφέρουμε πως ο πιθανός συνδυασμός θερμοβαρικών βομβών με drones Τζέραν 2 θα ήταν μια τρομακτική απειλή για τους Ουκρανούς, διότι η βόμβα αυτή θα επιδείκνυε καταστροφικές δυνατότητες. Μιας και διαθέτουν δύο διαφορετικά εκρηκτικά φορτία, τα θερμοβαρικά όπλα αποτελούνται κυρίως από καύσιμα και όχι από οξυγόνο όπως οι περισσότερες βόμβες. Το γεγονός αυτό θα επιτρέπει να μεταφέρουν περισσότερη ενέργεια και να είναι καταστροφικότερα σε επιχειρήσεις πεδίου, όπως για παράδειγμα σε αποστολές ανατίναξης καταφυγείων, τούνελ και κρυψώνων. Αυτές οι βόμβες μπορούν να ανατινάξουν κατοικίες και κατ' επέκταση απειλούν την ασφάλεια αμάχων. Τα θερμοβαρικά όπλα μπορούν να ρηχτούν από αεροπλάνα ή να εκτοξευθούν σαν ρουκέτες. Όταν συγκρουστούν με τον στόχο, το κύριο εκρητικό φορτίο πυροδοτείται, δημιουργώντας ένα μείγμα καυσίμου σαν σύννεφο. Αυτό το σύννεφο μπορεί να διαπεράσει μερικώς αεροστεγείς αμυντικά έργα και ανοίγματα σπιτιών. Το εν λόγω σύννεφο καταστρέφεται κάποια δευτερόλεπτα αργότερα από το δεύτερο εκρητικό φορτίο, το οποίο δημιουργεί επίσης ένα μαζικό οστικό κύμα, μια καταιγίδα φωτιάς που απορροφά όλο το οξυγόνο στην περιοχή σαν σκούπα. Η είδηση της προσθήκης θερμοβαρικών κεφαλών στα ρωσικά drones έγινε γνωστή μια περίοδο που η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει κύματα επιθέσεων με ντρόν καμικάζι Σάχετ 136 κατά της Ουκρανίας. Πρόσφατα είχαμε αναφέρει πως πραγματοποιήθηκε η μαζικότερη επίθεση με μη επανδρομένα αεροχήματα κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα αποτελούσε ένα μήνυμα της Μόσχας προς το Κίεβο, ανακοινώνοντας τις προθέσεις των Ρώσων να σφυροκοπήσουν την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας εν ώψη του χειμώνα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.